σημερινό webinar που διοργανώνει ο Ελληνικός και Κυπριακός Κόμβος του ΚΝΕΑ. Άλλο ένα webinar που αφορά μία ακόμα ενδιαφέρουσα πτυχή της ανοιχτής επιστήμης, αυτήν της επιστήμης των πολιτών. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε ως ομιλητή μας τον καθηγητή μας, κύριο Χρήστο Παπαθεοδόρου. Πιστεύω αρκετοί από εσάς τον γνωρίζετε. Ο κύριος Παπαθεοδόρου είναι καθηγητής πληροφοριακών συστημάτων, βιβλιοθηκών και αρχείων στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2002 μέχρι το 2020, για όσους τον θυμούνται, υπηρετούσε και ως μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Αρχαιονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσιολογίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, του οποίου φυσικά ήταν και πρόεδρος τα έτη 2013 και 2015. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τις ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές, την ψηφιακή επιμέλεια και διατήρηση στη διαλειτουργικότητα των μεταδεδομένων, στη διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων, στην εξόρυξη γνώσης και στην εξατομικευμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες πληροφόρησης. Είναι ενεργός, τον έχουμε δει και ως πρόεδρο και σε επιτροπές και σε συνέδρια και σε ευρωπαϊκά προγράμματα, σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα. Μακρύν το βιογραφικό του, τον ευχαριστούμε για όλη τη δράση του. Τον ευχαριστούμε επίσης που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας για να μας παρουσιάσει σήμερα τη δουλειά που κάνουν στο Πανεπιστήμιο. Οπότε να δώσω το λόγο στην Έλλη για τα διαδικαστικά του webinar και μετά αναμένουμε με αγωνία την παρουσίαση του κ. Παπαθεοδόρου. Έλλη μου. Ευχαριστώ, Σίλβια. Καλημέρα και από μένα. Χαρά μας όντως που έχουμε τον κύριο Παπαθεοδόρου σήμερα εδώ. Συνεργαζόμαστε και εμείς σε άλλες πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, με την Εθνική Πρωτοβουλία για την Ανοιχτή Επιστήμη. Και να περάσω λίγο. Να πω κιόλας ότι μέρος της παρουσίασης θα είναι και η Επιστήμη των Πολιτών, που δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά το προηγούμενος μήνας ήταν έτσι ευρωπαϊκός μήνας για την επιστήμη των πολιτών. Ήταν η γιορτή, ας πούμε. Αργήσαμε λίγο, αλλά θέλαμε να το γιορτάσουμε κι εμείς έτσι στα καθιερωμένα μας εδώ τα open air webinars. Οπότε θα το κάνουμε αυτό το μήνα. Κάνω λίγο share, μοιράζομαι την οθόνη μου για να δείξουμε λίγο τα διαδικαστικά πριν περάσουμε στην παρουσίαση. Ελπίζω να τη βλέπετε. Καλά, δεν έχει πολύ σημασία πώς τη βλέπετε. Αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτή η παρουσίαση το κύριο θέμα. Αλλά η εκδήλωση, θέλουμε να πούμε ότι η βιντεοσκοπία έχει ήδη ξεκινήσει η βιντεοσκόπηση. Τα αρχεία της παρουσίασης θα τα διαμοιραστούμε όπως πάντα μετά με email, παρουσίαση και βιντεοσκόπηση. Τα μικρόφωνα παρακαλούμε πολύ να είναι σε σίγαση όσο είναι σε εξέλιξη παρουσίαση και να συλλέγουμε ό,τι ερωτήσεις έχουμε στο chat και στο τέλος θα απαντηθούν είτε από το chat είτε αν θέλετε μπορείτε να σηκώσετε το χέρι και να μιλήσετε επί τόπου με τον κύριο Παθαδόρου. Αυτά από μένα, δεν θέλω να βάλω χρόνο και ανυπομονώ για την παρουσίαση. Κύριε Παθαδόρου, μπορείτε να ξεκινήσετε. Να σας ευχαριστήσω. Ακούγομαι? Νομίζω ναι. Ναι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έτσι, με το που μου το είπε η Σίλβια, με μεγάλη χαρά. Έτσι, θα ήθελα κυρίως να επικοινωνήσω μαζί σας, όχι πως έχω κάτι σημαντικό να σας πω. Όλα αυτά τα ξέρετε κιόλας. Απλά, πιο πολύ με ενδιαφέρε η επικοινωνία μαζί σας, ειδικά αυτό λέγαμε τώρα με τη Σίλβια, η χρονιά της ήταν η πρώτη χρονιά που ήμουν καθηγητής, το 2002, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε και να μην το κρύβω, ήταν τα αγαπημένα μου παιδιά. Τι να κάνουμε, έχουμε αδυναμίες. Λοιπόν, και κάποια από εδώ μέσα τους βλέπω, έτσι η Χαρά, ο Λεωνίδας κλπ. Βλέπω τα ονόματά τους τώρα. Είναι άκρος έτσι συγκινητικά και χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσω πολύ γρήγορα
Γιατί μετά έχει και άλλη μια εκδήλωση εδώ πέρα η Εθνική Πρωτοβουλία για την Ανοιχτή Επιστήμη και πρέπει να συμμετέχουμε με την Έλλη μαζί. Λοιπόν, να κάνω screen sharing. Νομίζω. Και βεβαίως να κλείσω και το κινητό. Αυτό είναι. Και βλέπουμε. Ναι, μια χαρά. Ναι. Όλα καλά, έτσι. Άρα να ξεκινήσω. Και σαν εισαγωγή να πω ότι ουσιαστικά όταν λέμε ανοιχτή επιστήμη, τα ξέρετε πολύ καλύτερα, εννοούμε ουσιαστικά μια ομπρέλα. Γι' αυτό και το σχήμα της ομπρέλας. Η οποία περιλαμβάνει αρκετές πολιτικές και αρκετά ζητήματα πλέον που απασχολούν την έρευνα, η οποία σιγά σιγά και την επιστήμη, η οποία σιγά σιγά γίνεται δεδομένο-κεντρική. Έτσι, στο κέντρο λοιπόν αυτής της ομπρέλας είναι τα δεδομένα. Η επιστήμη πλέον και η έρευνα διεξάγεται μέσα από τη συλλογή, την ανάλυση, την επεξεργασία δεδομένων. Και όλοι οι φορείς συνεργάζονται. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η έννοια της συνεργασίας μέσω της κοινής, ας πούμε, πρόσβασης σε δεδομένα. Γι' αυτό τα δεδομένα πρέπει να είναι ανοιχτά, να υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση και στη γνώση έτσι, αλλά και στα δεδομένα. Ο τρόπος πλέον η οποία αξιολογείται η έρευνα αλλάζει. Έχουμε και άλλα ζητήματα και ο τρόπος δηλαδή εκπαίδευσης αλλάζει και αυτός. Οι εκπαιδευτικοί πόροι είναι ανοιχτοί με την έννοια ότι είναι επαναχρησιμοποιήσιμοι, έτσι, και δεν έχουν καμιά δέσμευση. Υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα, αλλά η χρήση και η επαναχρησιμοποίηση των εκπαιδευτικών πόρων είναι ανοιχτή, δεν είναι πλέον κλειστή και να διέπονται από περιορισμούς πρόσβασης. Και βεβαίως πλέον αυτό το άνοιγμα που κάνει η επιστήμη σιγά σιγά περιλαμβάνει και τους πολίτες. Και συζητάμε για πολιτικές πλέον επιστήμης των πολιτών. Έτσι, η οποία όταν λέμε επιστήμη των πολιτών εννοούμε τις δραστηριότητες στις οποίες τις επιστημονικές δραστηριότητες, έτσι είναι μέρος επιστημονικών δραστηριοτήτων, στις οποίες εμπλέκεται το κοινό. Και βασικός σκοπός είναι της ομάδας των πολιτικών να φέρουν σε επαφή την επιστήμη με τους φορείς χάραξης ερευνητικών πολιτικών, αλλά και να φέρει σε επαφή την κοινωνία, έτσι, τους πολίτες, με την επιστήμη. Και κυρίως η επιστήμη να δέχεται τα ερεθίσματα των πολιτών και να διεξάγει έρευνα μαζί με τους πολίτες ή παίρνοντας, λαμβάνοντας υπόψη τους την άποψη και τη γνώση των ίδιων των πολιτών. Συγκεκριμένα οι πολίτες συμμετέχουν στην ερευνητική διαδικασία τοποθετώντας και ορίζοντας το ερευνητικό πρόβλημα, συμμετέχοντας στη συλλογή των δεδομένων, έτσι, και κυρίως συμμετέχοντας σε δράσεις εθελοντικά, σε συγκεκριμένες δράσεις, οργανώνονται σε γκρουπ κλπ. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το περιβόητο crowdsourcing, ας πούμε, είναι ένα βασικό παράδειγμα, έτσι, επιστήμης πολιτών, στις οποίες πάρα πολλοί οι πολίτες ασχολούνται με συγκεκριμένα ερευνητικά προβλήματα εντοπισμού στο περιβάλλον συγκεκριμένων φαινομένων, έτσι, ή συγκεκριμένων καταστάσεων ή συγκεκριμένων
όντων, να το πω έτσι. Θα σας πω δύο παραδείγματα πάνω σε αυτό. Υπάρχει μια μεγάλη πρωτοβουλία για να δείτε, ας πούμε, τη σημασία της επιστήμης των πολιτών στην απογραφή των πουλιών. Ήδη τα οποία σιγά σιγά κλείπουν, σιγά σιγά κινδυνεύουν, σιγά σιγά και των φυτών, έτσι. Υπάρχουν μεγάλες ομάδες ερασιτεχνών βοτανολόγων, ας πούμε, που ασχολούνται με διάφορα είδη του φυτικού βασιλείου και κάνουν καταγραφές συστηματικά, μελετάνε κλπ. Η συμβολή αυτή των ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Ένα πράγμα θα σας πω, έχουν ανακαλύψει καινούργια είδη φυτών. Έτσι, μέσα από την φυσιοδυτική τους, ας πούμε, περιήγηση. Το δεύτερο, έτσι, πολύ πολύ σημαντικό, το οποίο είναι των ημερών, γι' αυτό μου ήρθε στο μυαλό να σας πω σαν παράδειγμα, δεν ξέρω αν παρατηρήσατε την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα, ναι, σήμερα είναι Τετάρτη, την προηγούμενη εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ήταν ορατό από την Ελλάδα το Βόρειο Σέλας. Δεν ξέρω αν το πήρε κάποιος είδηση. Έτσι. Το είπαν οι εφημερίδες, αλλά έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία για να δείτε, έτσι, για τις πολιτικές της επιστήμης των πολιτών. Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο έχει οργανώσει μια ομάδα φίλων που τους ενημερώνει για συγκεκριμένες δράσεις. Έτσι. Και οι ίδιοι οι πολίτες συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις. Δηλαδή έχουμε μαγικές φωτογραφίες και μαγικές καταγραφές από το Βόρειο Σέλας που ήταν ορατό, έτσι, εξαιτίας μιας μαγνητικής καταιγίδας που έγινε στον πλανήτη την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν ορατό πιο το Βόρειο Σέλας τώρα, το οποίο είναι ορατό ούτε καν στην χαμηλή, ας πούμε, Σκανδιναβία, αλλά στη Βόρεια Σκανδιναβία ή στη Βόρεια Σκωτία. Έτσι. Και όμως ήταν ορατό όλο αυτό το φαινόμενο με πάρα πολύ ωραία χρώματα, κάποια νύχτα κλπ. Νομίζω του Σαββάτου ή της Παρασκευής ήταν ορατό στον ελληνικό, στον ουρανό της Ελλάδας. Άρα, έχουμε λοιπόν πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραίες πολιτικές, στις οποίες όχι απλά συμμετέχουν οι πολίτες, αλλά και συμβάλλουν, έτσι, συμβάλλουν σημαντικά στο επιστημονικό έργο. Δύο διαστάσεις θέλω να στήσω, να δώσω πριν πάω στην κυρίως παρουσίαση. Στο ρόλο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και γενικότερα των βιβλιοθηκών στις πολιτικές της επιστήμης των πολιτών, οι οποίες είναι ουσιαστικά αποσκοπούν και κυρίως οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες να επικοινωνήσουν, να το πω έτσι, να οργανώσουν κιόλας την επικοινωνία των αποτελεσμάτων, των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Γι' αυτό έχουμε και τα καινούργια αποθετήρια, τα αποθετήρια δεδομένων, τα αποθετήρια με τις δημοσιεύσεις κλπ. Άρα οι βιβλιοθήκες επομένως οργανώνουν αυτή την επικοινώνηση και τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και επίσης συμβάλλουν πάρα πολύ με την προτυποποίηση που παρέχουν, με την μεγάλη τεχνογνωσία που έχουν βάσει πρότυπα οργάνωσης της γνώσης και επικοινωνίας με τους πολίτες, μπορούν να οργανώσουν αφενός ομάδες χρηστών, ομάδες πολιτών κλπ. Κλπ. Αλλά κιόλας όλο αυτό το πράγμα να το κάνουν πάρα πολύ οργανωμένα όσο αφορά την παρουσίασή του, την επιστημονική παρουσίασή του και την επικοινώνησή του και στους επιστήμονες μας και στο κοινό. Αυτή είναι μια διάσταση λοιπόν, τι κάνουν οι βιβλιοθήκες σε όλο αυτό το κομμάτι και η δεύτερη διάσταση που θα ήθελα και εκεί ουσιαστικά εστιάζει η παρουσίασή μου είναι κάτι περιφερειακό. Δεν θα μπορούσα να πω ότι είναι πολύ πολύ μάχημο και πολύ στο κέντρο, ας πούμε, της επιστήμης των πολιτών.
Αλλά έτσι προειδεάζοντας τι θα ακολουθήσει, είναι ότι μια διάσταση της επιστήμης των πολιτών είναι αυτό που λέμε επικοινωνία. Έτσι, να επικοινωνηθεί πλέον τα αποτελέσματα της επιστήμης στους πολίτες, αλλά και να φτιάξουμε καινούριους επιστήμονες οι οποίοι θα μπορούν να ασκήσουν πολιτικές επικοινωνίας της επιστήμης με τους πολίτες και να κάνουν engage, έτσι, να ενθουσιάσουν και να μαζέψουν τους πολίτες σε διάφορες δράσεις που χρειάζεται η επιστήμη, μα και οι πολίτες ήδη να δώσουν input στις ερευνητικές δράσεις. Όπως είπαμε, και στην κατάρτιση και στο σχεδιασμό των προβλημάτων και στον ορισμό των προβλημάτων, αλλά και στις υπόλοιπες δραστηριότητες. Άρα, η επικοινωνία λοιπόν είναι ουσιαστική σε όλες τις φάσεις ενός προγράμματος επιστήμης των πολιτών, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ανοιχτή επιστήμη. Μια πολύ πολύ σημαντική δράση είναι το να μπορούμε να προσλαμβάνουμε, να οργανώνουμε δηλαδή, να βρίσκουμε εθελοντές, να τους ενημερώνουμε και να τους εκπαιδεύουμε. Πολύ πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η επικοινωνία σε αυτό το πράγμα. Και βεβαίως το να μπορούμε να αποδίδουμε τα εύσημα και να αποτιμούμε τη συμβολή των εθελοντών και των πολιτών γενικότερα στα προγράμματα επιστήμης των πολιτών. Άρα, η επικοινωνία λοιπόν είναι σημαντικός παράγοντας στην επιτυχία ενός προγράμματος επιστήμης πολιτών και επομένως χρειαζόμαστε ανθρώπους εκπαιδευμένους οι οποίοι μπορούν να έχουν κάποιες δεξιότητες στο να επικοινωνούν τα αποτελέσματα της επιστήμης και να τα οργανώνουν και να τα επιδεικνύουν στους πολίτες, μα και να δέχονται μετά και να οργανώνουν τους πολίτες στα προγράμματα της επιστήμης των πολιτών. Άρα, με βάση λοιπόν αυτές τις αρχές, θα σας δείξω δύο προγράμματα επικοινώνησης της επιστήμης, τα οποία είναι, το πρώτο είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συμμετέχουμε εδώ στο Πανεπιστήμιο και λέγεται Science Communication, Sharing Knowledge and Creating Connections. Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα του CIVIS. Το CIVIS, για όσους δεν το ξέρετε, είναι μια κοινοπραξία πανεπιστημίων ευρωπαϊκών. Περίπου 11 πανεπιστήμια είμαστε και συμμετέχουμε. Μέσα εκεί συμμετέχει και το δικό μας το πανεπιστήμιο. Τα Blended Intensive Programs είναι μια δράση του Erasmus+. Έχετε ακουστά το πρόγραμμα Erasmus και το Erasmus+. Μια δράση λοιπόν είναι τα Blended Intensive Programs. Πληροφορίες γενικότερα, ειδικότερα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα τις έχουμε εδώ πέρα στη διαφάνεια, το website της συγκεκριμένης δράσης, του Science Communication. Και η δεύτερη δράση που θα ήθελα να σας δείξω είναι μια καθαρά δικιά μας ελληνική πρωτοβουλία, τα ψηφιακά στοιχεία, τα οποία ουσιαστικά έχουν σκοπό να αναδείξουν πλέον κάτι πολύ παλιό, πολύ κουραστικό και πολύ ενδεχομένως δύσκολο, το οποίο ήταν η Ευκλήδια γεωμετρία. Έτσι, τα στοιχεία του Ευκλήδη. Αυτό το πρόγραμμα το τρέξαμε εδώ στο εργαστήριό μας και το website του μπορείτε να το επισκεφτείτε στη διεύθυνση που φαίνεται κάτω-κάτω σε αυτή τη διαφάνεια. Ξεκινάμε λοιπόν πολύ πολύ σύντομα με το πρόγραμμα το BIPS από το CIVIS, το οποίο λέγεται Science Communication, Sharing Knowledge and Creating Connections. Είναι υπό την ομπρέλα, είπαμε, του CIVIS. Το CIVIS σημαίνει European Civic University, ένα πανεπιστήμιο των πολιτών. Έτσι, Civic. Έτσι. Είναι η ρίζα της λέξης citizen. Εντάξει. Και τη ρίζα της λέξης civilization. Λοιπόν, είναι λατινική λέξη και ό,τι έχουν σχέση με τον πολιτισμό και τους πολίτες είναι βασισμένοι σε αυτόν τον όρο. Άρα, ουσιαστικά
Το ΣΥΒΙΣ είναι το Πανεπιστήμιο των Πολιτών, έτσι θέλει να φαίνεται, ας πούμε, και το όραμά του είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το πρόγραμμα συμμετέχουμε 5 πανεπιστήμια. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχετε το BIPS πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που λέγεται Science Communication, Sharing Knowledge and IT Connections, και είναι το Πανεπιστήμιο του στο Βουκουρέστι, στη Ρουμανία, το Université de Bruxelles, Libre de Bruxelles, το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών, το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο, Universidad Autónoma της Μαδρίτης, στην Ισπανία, το Aix-Marseille Πανεπιστήμιο, το οποίο είναι ένα καινούριο πανεπιστήμιο που ουσιαστικά έχει ενώσει 2 πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο του Aix και το Πανεπιστήμιο της Μαρσαλίας, έτσι, του Μαρσέη. Και έχει γίνει ένα μεγάλο υπερπανεπιστήμιο εκεί πέρα στη Νότια Γαλλία, Aix-Marseille που το λένε. Και εμείς. Λοιπόν, το βασικό σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι το να δώσουμε και να βελτιώσουμε τις δεξιότητες, έτσι, και τα χαρακτηριστικά, τις γνώσεις σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να επικοινωνούν την επιστήμη. Σήμερα υπάρχουν, όπως είδατε, πάρα πολλές τέτοιες δράσεις. Όπως σας είπα, στο αστεροσκοπείο, όπως αν θα μπείτε να δείτε προγράμματα επιστήμης πολιτών και προγράμματα επικοινωνίας της επιστήμης, έτσι, που είπαμε είναι μία διάσταση της επιστήμης των πολιτών. Και όπως σας είπα, υπάρχει τέτοια ανάγκη να αναπτύξουμε και να δώσουμε στην κοινωνία τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι είναι ικανοί με διάφορα εργαλεία και με διάφορες μεθόδους να μεταδώσουν και να επικοινωνήσουν τα επιστημονικά αποτελέσματα, μα και τα επιστημονικά προβλήματα, τα προβλήματα στους πολίτες. Άρα, θέλουμε social dissemination, μια διάχυση, έτσι, στην κοινωνία της επιστημονικής γνώσης. Χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τι σημαίνει διαχείριση, έτσι, της έρευνας και ενός ερευνητικού προγράμματος, ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να κάνουν διάχυση της γνώσης και στην κοινωνία, αλλά και μέσα στο πανεπιστήμιο και μέσα στα ερευνητικά κέντρα, και να κάνουν, έτσι, να προβάλλουν και να δώσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έμφαση στο τι γίνεται στην επιστημονική κοινότητα. Τα βασικά κομμάτια, τα βασικά στοιχεία, να το πω έτσι, τα μεγάλα θέματα τα οποία καλύπτει το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η ιστορία της επιστήμης, ζητήματα citizen science, έτσι, βασικό κομμάτι. Η συγγραφή για την επιστήμη, πώς επικοινωνείται λοιπόν η επιστήμη μέσα από το γραπτό λόγο. Η συμβολή των μουσείων πλέον, έτσι, στην διάχυση των επιστημονικών αποτελεσμάτων, και εκεί διδάσκουμε και κάποια ζητήματα εικονικών μουσείων κλπ. Πώς επομένως αυτή η γνώση, η οποία είναι επιστημονική γνώση που διαχειρίζονται τα μουσεία, έτσι, τα μουσεία επιστημών, τα αρχαιολογικά μουσεία κλπ. Έχουν ένα χαρακτήρα επιστημονικό, και ως εκ τούτου, έτσι, τα μουσεία πρέπει να επικοινωνήσουν, και πρέπει να επικοινωνήσουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και ένα συγκεκριμένο σκοπό με τους πολίτες. Ένα πράγμα θέλω να σας πω εδώ, σαν παρένθεση. Συμβαίνει το εξής παράδοξο με εμάς τους παππούδες και εσάς τους νεότερους. Λοιπόν, εμείς μάθαμε αλλιώς. Γίναμε επιστήμονες, τώρα εισαγωγικά. Μάθαμε, εν πάση περιπτώσει, γράμματα πολύ διαφορετικά από ό,τι μαθαίνουν σήμερα τα παιδιά. Έτσι. Δηλαδή, όταν εγώ ήμουν φοιτητής, δεν υπήρχε ίντερνετ. Και όσοι άλλοι σαν και εμένα, και ενδεχομένως και λίγο μικρότεροι, γιατί είμαι αρκετά μεγάλος. Έτσι. Αρκετοί, λοιπόν, από τους σημερινούς δασκάλους
δεν έχουν εμπεδώσει και δεν έχουν μάθει με τον τρόπο που σήμερα μαθαίνουν τα παιδιά. Έτσι, η συντριπτική πλειοψηφία των δασκάλων σήμερα, με δεδομένο κιόλας ότι τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα έτσι γίνονται διορισμοί όπως γίνονται αυτοί οι διορισμοί, έτσι, ο κόσμος των καθηγητών και των δασκάλων είναι σιγά σιγά αρχίζει, πιο πολύ πλησιάζουν στη σύνταξη παρά είναι τα νέα παιδιά που μπαίνουν μέσα με νέες γνώσεις να διδάξουν τα μικρά παιδιά, έτσι, και τους νέους φοιτητές. Υπάρχει μια επομένως μεγάλη απόκληση, μια μεγάλη ψαλίδα. Το τι, πώς μάθαμε εμείς και τόσο μαθαίνουν τα παιδιά. Και αυτά τα βιώματα λοιπόν, εμείς που πρέπει να διδάξουμε τα παιδιά με τον τρόπο που μαθαίνουν σήμερα αυτά, έτσι, για μας αυτό δεν είναι βίωμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει, σίγουρα αυτό το πράγμα θα κλείσει αυτή η ψαλίδα, έτσι, αλλά αυτή τη στιγμή παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Οι δάσκαλοι να μην έχουν, έτσι, να μην έχουν εμπειρία, να το πω έτσι, στον τρόπο μάθησης των μαθητών τους. Που σημαίνει ότι μαθαίνουμε τα παιδιά διαφορετικά. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το πρόγραμμα θέλει να δώσει έτσι, την έννοια του virtual μουσείου, την έννοια του writing about science, την έννοια κάποια επικοινωνιακά εργαλεία, έτσι, για το πώς επικοινωνείται η επιστήμη, όπως είναι τα podcast, τα βίντεο. Μαθαίνουμε δηλαδή τους φοιτητές έτσι, σε αυτό το πρόγραμμα να φτιάχνουν podcast, να φτιάχνουν βίντεο clips, έτσι, να επεξεργάζονται εικόνες, να μπορούν να ανεβάζουν αυτά τα ό,τι φτιάχνουν στα social media. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό, η βασική δομή και το βασικό σκεπτικό για αυτό το πρόγραμμα που έχουμε φτιάξει, το οποίο φέτος διάγει την τρίτη του χρονιά. Δηλαδή έχουμε κάνει άλλες 2 χρονιές. Το ΕΚΠΑ μάλιστα συμμετείχε τις 2 τελευταίες χρονιές. Την πρώτη χρονιά δεν συμμετείχαμε. Και μετά μας κάνανε πρόταση να συμμετέχουμε κι εμείς σε αυτή την εκπαιδευτική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΣ. Λοιπόν, το πρόγραμμα διαρκεί 1 εξάμηνο και απευθύνεται σε διδακτορικούς φοιτητές. Από όλα τα πεδία, τα γνωστικά πεδία. Δηλαδή έχουμε ακόμα και γιατρούς, έτσι, υποψήφιους δάκτορους γιατρούς στο πρόγραμμα, οι οποίοι φτιάχνουν podcast για να δείξουν, ας πούμε, μερικά πράγματα για κάποιες αρρώστιες ή για το πώς κάνουν ανάλυση, ξέρω εγώ, ή πώς κάνουν εξωτερικά ιατρία για μια συγκεκριμένη κλινική. Πανέμορφα πράγματα. Έτσι. Και μαζεύουν κιόλας, τα ανεβάζουν στα Instagram και στα Facebook κλπ. Και έχουν ανταπόκριση. Η επιλογή των παιδιών που έρχονται γίνεται με βάση μια έκθεση που γράφουν για τα κίνητρά τους, τι θέλουν να μάθουν μέσα από αυτά τα πράγματα. Η διδασκαλία γίνεται online, μέσω του Teams, και επίσης μια εβδομάδα τα παιδιά, οι φοιτητές και όλοι μαζί και οι εκπαιδευτές βρισκόμαστε σε ένα πανεπιστήμιο από αυτά που οργανώνουν. Που διοργανώνουν το συγκεκριμένο course, έτσι, το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Φέτος ξεκινάμε το Σεπτέμβριο και 25 με 29 Νοεμβρίου θα πάμε στις Βρυξέλλες. Πέρσι είχαμε πάει Μαδρίτη μια εβδομάδα. Και όλοι βέβαια έχουμε μια αποζημίωση μέσα από το Erasmus, μέσα από το Civis κλπ. Για αυτή την εβδομάδα μετακίνησης που κάνουμε. Όλα το Civis έχει φτιάξει με τη συνεργασία όλων των κέντρων δικτύων, των Network Operation Centers, ένα Moodle και εκεί πέρα ανεβαίνει όλο το εκπαιδευτικό υλικό και βεβαίως, όπως καλή ώρα σήμερα, όλες οι διαλέξεις εγγράφονται, βιντεοσκοπούνται και τοποθετούνται και αυτές στο Civis Moodle. Έτσι, είναι εκπαιδευτικό υλικό.
Και τέλος τα παιδιά φτιάχνουμε, τους χωρίζουμε σε ομάδες. Είναι πολύ ωραίο να δουλεύουν ομάδες υποψηφίων διδακτόρων από διάφορα μέρη της Ευρώπης, έτσι, από τα πανεπιστήμια μας που είναι 11 σε όλη την Ευρώπη. Άγγλοι με Γερμανούς, ξέρω εγώ, Ιταλοί με Ισπανούς και Έλληνες και ούτω καθεξής, ή Σουηδοί με Έλληνες κλπ. Για να φτιάξουν ένα συγκεκριμένο προτζεκτάκι. Το προτζεκτάκι πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις τεχνολογίες και όλα τα εργαλεία που μαθαίνουν τα παιδιά. Δηλαδή να φτιάξουν και podcast, να φτιάξουν και μια virtual έκθεση, να φτιάξουν και ένα βίντεο κλιπ και ούτω καθεξής. Αυτό είναι την πρώτη δράση. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Προχωρώ πάρα πολύ γρήγορα με τα ψηφιακά στοιχεία. Αυτό το ταλέπορο το κείμενο το βλέπετε είναι ένα χειρόγραφο πανάρχαιο. Τα ψηφιακά στοιχεία είναι ουσιαστικά μια ψηφιοποίηση των στοιχείων του Ευκλήδη. Γι' αυτό και τα λέμε στοιχεία. Τα στοιχεία του Ευκλήδη είναι ένα έργο το οποίο αποτελείται από 13 βιβλία, το οποίο μας βασάνισε αρκετά στα μαθητικά μας χρόνια και ενδεχομένως να το θυμάστε έτσι με λίγο πόνο. Λοιπόν, είναι μετά την Αγία Γραφή το δεύτερο τυπωμένο βιβλίο σε κυκλοφορία. Το δεύτερο βιβλίο. Έτσι. Με τις πιο πολλές εκδόσεις και εκτυπώσεις. Βλέπετε εδώ πέρα ένα αρχαίο χειρόγραφο που υπάρχει σε πάπυρο κιόλας, το βλέπετε. Είναι πάπυρος αυτός και τα σχηματάκια τα οποία αποδεικνύουν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις που υπάρχουν στο στοιχεία του Ευκλήδη. Και βεβαίως, έτσι λίγο για να χαλαρώσουμε, να πω ότι θυμάστε το μεγάλο ανέκδοτο που είπε ο βασιλιάς Πτολεμαίος, πώς θα γίνει εγώ τώρα ως βασιλιάς να μάθω γεωμετρία, γιατί έτσι η γεωμετρία βγήκε για να λύσει προβλήματα του κόσμου. Έτσι, η γεωμετρία θεμελίωσε αφενός τη μαθηματική επιστήμη και ειδικά ο Ευκλήδης θεμελίωσε ο τρόπος σκέψης, η έννοια της απόδειξης δηλαδή εισέρχεται στην επιστήμη από την εποχή του Ευκλήδη. Μέχρι τότε δεν είχαμε την έννοια της απόδειξης, την έννοια της επιστημονικής διατύπωσης ενός προβλήματος και της επίλυσής του με συγκεκριμένα μεθόδους κλπ. Κλπ. Μιλάμε για μια ανατροπή επομένως, έτσι, αλλά ταυτόχρονα αυτή η ανατροπή έλυνε προβλήματα. Ο κόσμος στην Μεσοποταμία και ο κόσμος στην Αίγυπτο που ήθελε που καλλιεργούσε μεγάλες εκτάσεις γης, έτσι, ήθελε να ξέρει τα χωράφια του, να τα μετρήσει, ήθελε να βρει συγκεκριμένες ανάγκες να τα σπείρει, να ξέρει κάθε πότε μπορεί να τα θερήσει, να ξέρει από τι θεομηνίες μπορεί να προφυλαχτεί και με ποιο τρόπο και ούτω καθεξής. Και για όλα αυτά λοιπόν αναπτύχθηκε η γεωμετρία. Έτσι, ήταν πάρα πολύ σημαντικό μέσα στους μενάδρους του, ας πούμε, του Νείλου ή του Τίγρη και του Εφράτη, έτσι, μέσα σε αυτό το τρίγωνο στη Μεσοποταμία, να μπορείς να βρίσκεις χωράφια, να μπορείς να τα αγοράζεις, να τα πουλάς και να ξέρεις το εμβαδόν τι σημαίνει κύκλος, τι σημαίνει να ορίζεις συγκεκριμένα γεωμετρικά σχήματα, τα οποία όμως σχήματα τα οποία τα έφτιαχνε η ίδια η φύση. Λοιπόν, και κάποια στιγμή ο βασιλιάς Πτολεμαίος είπε «Εγώ σαν βασιλιάς δεν μπορώ να μάθω εύκολα γεωμετρία, πρέπει να διαβάσω τα στοιχεία του Ευκλήδη». Και του είπαν όλοι, ας πούμε, εκεί πέρα ο περίγυρός του, οι οποίοι ήταν έτσι μαθητές του Ευκλήδη και διαβάζαν Ευκλήδη κλπ. «Βασιλιά, ξέχνα το». Και εξού βγήκε και αυτό το ρητό «Δεν υπάρχει βασιλική οδός για τη γεωμετρία». Δεν υπάρχει μια εύκολη οδός δηλαδή και ένας γρήγορος δρόμος. Θα κάτσεις να διαβάσεις όπως διαβάζει όλος ο κόσμος τα στοιχεία του Ευκλήδη. Λοιπόν, πάμε να σας τα δείξω λίγο. Από εδώ τα έχω. Για να κάνουμε έτσι 5 λεπτά μια μικρή περιήγηση. Νομίζω βλέπετε, έτσι. Αυτή είναι η εφαρμογή μας.
Περιλαμβάνει το αρχαίο κείμενο, θα το δείτε αμέσως μετά, κάποια διαδραστικά διαγράμματα θα τα δείτε αμέσως μετά και κάποιο άλλο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει να κάνει με τα συγκεκριμένα θεωρήματα, με τις συγκεκριμένες προτάσεις. Πιο εύκολες αποδείξεις και κάποιοι σχολιασμοί από μαθητές του Ευκλήδη. Στη ιστοσελίδα θα δείτε εδώ ποιοι την ομάδα μας. Όλη η εφαρμογή δε, πρέπει να σας πω ότι αυτό που θα δείτε στο web δεν έχει καμία σχέση. Μπορείτε να στήσετε την εφαρμογή στο κινητό σας. Είναι μια εφαρμογή για κινητά. Γι' αυτό λέγαμε ότι ξέρεις, ο τρόπος που μαθαίνουν τα παιδιά είναι εντελώς διαφορετικός σήμερα. Ούτε καν στο web. Έτσι, όλοι παίζουμε με τα κινητά μας σήμερα. Άρα η εφαρμογή αναπτύχθηκε και μπορείτε να την κατεβάσετε εύκολα και για το Google Play και για το iOS από το App Store του iOS. Έτσι. Είναι για tablet και για κινητά. Άρα αυτό που θα δείτε είναι κάτι πολύ έτσι web-based, ας πούμε, και όχι με βάση τη διάδραση που γίνεται στα κινητά. Λοιπόν, το πρώτο βιβλίο αποτελείται από ορισμούς, από κοινές έννοιες και από αιτήματα. Πώς του λέει, τα λένε, εμείς συνήθως τα λέμε και αξιώματα. Πάρα πολύ γρήγορο να σας δείξω την πρώτη πρόταση. Έτσι. Και δεν ξέρω αν ακούγεται αυτό τώρα. Ακούτε? Ακούτε το αρχαίο κείμενο? Ακούγεται αυτό που παίζω τώρα? Όχι. Όχι. Όχι, δεν Δεν ακούγεται. ακούγεται. Τώρα? Ούτε. Όχι. Δεν τα ακούτε? Όχι. Κάτι πρέπει να κάνω με τον ήχο μου? Πρέπει να, όταν μοιραστείτε την οθόνη σας, πρέπει να μοιραστείτε και το ότι μοιράζεστε τον ήχο από τον υπολογιστή σας. Είναι στις επιλογές. Άρα, να ξανακάνω share. Έτσι. Να κάνω. Τι έκανα. Share. Ναι, αυτό. Και share sound που λέει. Σωστά. Ωραία. Μου ζητάει κάτι, δεν ξέρω αν το έχω. Τώρα. Δίδυ, επί της ΑΒ ευθείας, τρίγωνον ισόπλευρον Ακούγεται? συστήσαστε. Τώρα Κέντρο δεν μεν το ακούγεται. Α, Ακούγεται. διαστήματι δε το ΑΒ. Ακούτε? Ναι. Ναι. Ακούγεται το Καλή κείμενο, έτσι. χαρά. Ναι, Πάμε από την ακούμε. αρχή. Ωραία. Κύκλος γεγράφθω ο Β γάμα δέλτα. Και πάλιν, κέντρο μεν το Β, διαστήματι δε το Β α, κύκλος γεγράφθω ο Α γάμα ε. Και από του γάμα σημείου, κάθο τέμνου συναλλήλου η κύκλη. Να μην σας κουράζω. Λοιπόν, αυτή η εφαρμογή ουσιαστικά έχει ένα ψηφιακό αποθετήριο, το οποίο φιλοξενεί ήχους, όπως είδατε, ηχητικά δεδομένα. Φιλοξενεί εφαρμογή, έχει ενσωματώσει έτσι, μια εφαρμογή open access και open source που λέγεται GeoGebra, για τα μαθηματικά, για τη διάδραση των μαθηματικών και όλα μαζί, όπως σας είπα, μπαίνουν μέσα σε ένα πολύ ωραίο αποθετήριο με τα μεταδεδομένα του. Κάθε πόρος έχει τα μεταδεδομένα, αυτά τα λέω για τους βιβλιοθηκονόμους κλπ. Κλπ. Για τους εκπαιδευτικούς να πω μόνο ότι μπορεί να τον πάμε βήμα-βήμα την εφαρμογή, έστω δοσμένο ισόπλευρο τρίγωνο, έστω δοσμένη ευθεία. Έτσι, μπορώ να τη μετακινώ. Είναι εντελώς διαδραστικό, όπως βλέπετε. Έτσι. Να την μεγαλώνω, να την μικραίνω, να την αλλάζω κλπ. Κατεύθυνση. Και πρέπει, λέει, να κατασκευάσουμε ένα ισόπλευρο τρίγωνο. Το βλέπετε, το πάμε βήμα-βήμα. Και λέμε ακριβώς τι λέει το θεώρημα.
η απόδειξη του ρήματος. Ότι από το σημείο α κάνω κύκλο, φέρνω και τον άλλο κύκλο και στο σημείο που τέμνονται, έτσι, τραβάω τις γραμμές, τραβάω και την άλλη γραμμή, μη σας κουράζω, έτσι. Και αρχίζουμε και μετά και βλέπουμε και συζητάμε για την ισότητα των τριγώνων και άρα λέμε ότι, έτσι, κατασκευάσαμε το τρίγωνο. Αυτό είναι έτσι εντελώς πολύ απλά να... Τώρα φαίνεται? Ναι. Μια άλλη πρόταση, όπως βλέπετε. Εδώ μπορούμε να κάνουμε διάφορα. Και πάλι παρομοίως, έτσι, σιγά σιγά και πολύ, έτσι, διαδραστικά. Μπορούμε να πάρουμε όλα τα βήματα της πρότασης και τα βήματα της απόδειξης. Αυτά ήτανε δύο δράσεις, έτσι, που προσπαθήσαμε να συμμετέχουμε κι εμείς και ήθελα να σας δείξω. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό, έτσι, και κυρίως το να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν πλέον να κατεβάζουν την επιστήμη, ότι η επιστήμη δεν είναι κάτι ξεκομμένο από την κοινωνία. Η επιστήμη βασίζεται στα προβλήματα της κοινωνίας, λύνει προβλήματα της επιστήμης και ως εκ τούτου δεν πρέπει να ξεκόβεται από την επιστήμη, αλλά να συμμετέχει με προγράμματα διάχυσης, αλλά και να προχωράει η ίδια με τη βοήθεια των πολιτών. Έτσι, σήμερα έχουμε αυτό το βασικό συμπέρασμα. Έχουμε δράσεις στις οποίες οι ίδιοι πολίτες συμμετέχουν και μπορούν να βοηθήσουν την εξέλιξη της επιστήμης. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, χρειαζόμαστε εξειδικευμένους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορέσουν να καθοδηγήσουν αυτούς τους πολίτες στο να συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα, στο να καταλαβαίνουν τι κάνει η επιστήμη, στο να μπορούν να διαβάσουν τι λέει η επιστήμη με έναν τρόπο απλό και να συμμετέχουν στις δράσεις της. Αυτά ήθελα να σας πω. Πιστεύω να μην σας κούρασα και να ήμουν μέσα στον χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Σίλβια, ήσουν unmuted. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαθεοδωρού. Πολύ χρήσιμα και συμφωνούμε μαζί σας σε όλες τις τελικές σημειώσεις σας. Να δούμε ερωτήσεις. Βλέπω μία εδώ έτσι από τον αγαπητό Φώτη. Κατά πόσον το CIVI συνεργάζεται με το European Citizen Science Association? Ναι, την είδα. Να πω ότι μέσα στο CIVI, από το πρώτο του σχηματισμό, υπήρχε ένα πρώτο task force που λεγόταν, μια ομάδα εργασίας δηλαδή, τη λέγανε task force, για την ανοιχτή επιστήμη. Εκεί βασικά θέσανε δύο ερωτήματα. Πρώτον, ποιες από τις πολιτικές ανοιχτής επιστήμης, σε ποιες από τις πολιτικές ανοιχτής επιστήμης πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα εμείς ως ΣΥΒΙΣ, έτσι. Και το δεύτερο ερώτημα είναι πώς εμείς τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είμαστε θα κάνουμε τους εκπαιδευτικούς μας πόρους open. Έτσι. Άρα, η ομάδα, λοιπόν, το Task Force της Ανοιχτής Επιστήμης ασχολήθηκε με δύο βασικά θέματα.
Το δεύτερο, σε δεύτερη φάση, τώρα έχει γίνει ένα expert group για την ανοιχτή επιστήμη. Αυτή η ομάδα εργασίας βάζει ζητήματα εκπαίδευσης για την ανοιχτή επιστήμη και σιγά σιγά αρχίζει και μιλάει και για θέματα του citizen science. Άρα, και βεβαίως έχουμε βάλει, επειδή είμαστε πανεπιστήμια, ένας άξονας προτεραιότητων επίσης είναι, σας είπα, η εκπαίδευση, το citizen science και η αξιολόγηση της έρευνας. Έτσι, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο αξιολογούμε τους ερευνητές πλέον. Έτσι, αυτό που βασιζόμασταν πρέπει λίγο να διευρυνθεί, που βασιζόμασταν στις δημοσιεύσεις και στα citations που πέραν οι ερευνητές, λίγο να διερευνηθεί, γιατί υπάρχει και άλλο έργο όπως αυτό, το να κάνεις ένα πρόγραμμα citizen science. Δεν θα σου δώσει κανένα citation, δεν θα σου δώσει δημοσιεύσεις στο Nature, έτσι, δεν θα πολεμήσεις τον καρκίνο, αλλά θα ασχοληθείς με την επικοινωνία με τους πολίτες κλπ. Αυτά ίσως δεν μετριούνται, ενώ πρέπει να μετριούνται. Άρα όλα αυτά μπαίνουν στην ατζέντα για τα επόμενα βήματα του expert group για το Open Science του ΣΥΒΙΣ. Πολύ σωστά. Θα αναφέρουμε επίσης ότι υπάρχουν και διάφορες διακηρύξεις. Υπάρχει και το Quora που κάναμε πρόσφατα πριν λίγο καιρό, έτσι, μια ενημερωτική δράση ακριβώς για το θέμα του νέου τρόπου αξιολόγησης πλέον της έρευνας, όπως είναι και αυτά τα ζητήματα που θίγεται. Κάποια άλλη ερώτηση, βλέπω ένα σχόλιο μόνο ότι είναι πολύ ωραίες οι δράσεις σας και ειδικά η εφαρμογή ψηφία. Μπορεί να μάθουμε και εμείς η βιβλιοθηκονόμη γεωμετρία, είναι ένα σχόλιο, συγχαρητήρια. Ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Εμείς οι βιβλιοθηκονόμοι πρέπει να μάθουμε γεωμετρία, έτσι, για να βάζουμε τα βιβλία σωστά. Να ξέρουμε τους χώρους μας. Οι περισσότερες βιβλιοθήκες έχουν κακό σχεδιασμό χώρων. Τι θέλω να πω. Δεν χωράνε οι συλλογές μας. Δηλαδή φτιάχνουν βιβλιοθήκες. Ελάτε εδώ στη ΣΤΕ, στη Σχολή Θετικών Επιστημών, στο ΕΚΠΑ, έτσι, που είμαστε μέλη. Μετακομίσανε, φτιάξανε, έτσι, ήδη στη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής. Και λένε για 2 χρόνια θα αντέξει. Μα καλά ρε παιδιά. Δεν χρειάζεται διαβήτης καν. Μόνο κανόνας χρειάζεται εδώ για να μετρήσουμε. Γιατί δεν μπορούμε να μετρήσουμε πόσα μέτρα ράφια έχουμε και τι χρειαζόμαστε και να το πούμε σε ένα μηχανικό. Σωστά. Λοιπόν, ακόμα μία ερώτηση. Θα μπορούσε η ανοιχτή επιστήμη να συμπορευτεί με τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση? Μιλάω για την υποχρέωση να επιστραφεί κάτι στην κοινωνία. Ή είναι κάτι άσχετο? Ναι, τώρα είναι μάστα αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν τα αποθετήρια, τα ξέρετε καλύτερα στις βιβλιοθηκονόμοι, για να κάθε project πρέπει να έχει ένα data management plan σε πρώτη φάση, που σημαίνει πρέπει να οργανώσει τα δεδομένα του, να έχει ένα σχέδιο οργάνωση των δεδομένων, να έχει ένα αποθετήριο να βάλει τα δεδομένα. Τα δεδομένα πρέπει να είναι ανοιχτά και οι δημοσιεύσεις που προκύπτουν είναι ανοιχτές. Υπάρχει ένα repository στο οποίο μπορούμε να καταθέσουμε όχι μπορούμε, είμαστε υποχρεωμένοι όσοι παίρνουμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση να καταθέτουμε τις δημοσιεύσεις σε αυτό το repository, Open Science Repository, πώς το λένε. Έτσι. Και είμαστε υποχρεωμένοι τα δεδομένα του κάθε project να τα έχουμε ανοιχτά. Αλλιώς, αν δεν καταθέσεις και δεν μπεις και δεν δεσμευτείς την πρότασή σου ότι θα τα έχω αυτά, δεν θα πάρεις τη χρηματοδότηση που ζητάς. Ναι, σωστά. Να πούμε ότι είναι υποχρέωση πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αρκετές χώρες, σε επίπεδο δηλαδή κρατών μελών. Είναι υποχρεωτική η κατάθεση και των δημοσιεύσεων και των δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης ερευνητικής
παραγωγής, να το πω, output χρησιμοποιείται όρος στην αγγλική, να δοθεί σε ανοιχτή πρόσβαση, και αυτό ακριβώς είναι η ανοιχτή επιστήμη, να δοθεί δηλαδή, να δοθούν τα ερευνητικά αποτελέσματα πίσω στην κοινωνία. Άρα αυτό είναι που πρεσβεύει ουσιαστικά, αυτή είναι η φιλοσοφία της ανοιχτής επιστήμης. Να κάνω κι εγώ μία ερώτηση. Δικαιούμαι. Σχετικά με το CIVIS, είπατε ότι είναι μόνο για διδακτορικούς φοιτητές. Σωστά. Υπάρχει ενδεχόμενο... Το συγκεκριμένο BIPS, ναι, έτσι, το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Υπάρχει ενδεχόμενο να επεκταθεί και σε άλλα επίπεδα προπτυχιακών, ίσως ή μεταπτυχιακών. Όχι. Όχι. Επειδή είναι πολύ ωραία πρωτοβουλία. Είναι πιλωτικό, είναι μικρό, ναι, είναι όπως είδατε, το πολύ 40 άτομα μπορούμε να δεχτούμε. Δεν ξέρω κάποια παιδιά, αν υπάρχουν εδώ πέρα, στην παρέα μας, παιδιά που το έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα, από το ΕΚΠΑ ή από κάποια άλλα πανεπιστήμια εδώ στην Ελλάδα. Νομίζω, δεν ξέρω αν είναι και εκεί, η Ζούτσου εδώ, η οποία νομίζω το έχει παρακολουθήσει. Και είναι λίγο δύσκολο ο τρόπος, ας πούμε. Ναι. Δεν ξέρω, ας μας πει και εκεί καλύτερα. Την ξέρετε καλύτερα. Ναι, και εκεί μου με ακούτε. Καλημέρα και από μένα. Πράγματι, το έχω παρακολουθήσει την περσινή χρονιά. Έχει πολύ ενδιαφέρον σαν πρόγραμμα. Όντως σου δίνει όλες τις και τα εργαλεία και τη γνώση να επικοινωνήσεις την επιστήμη σου μέσα από διαφορετικές οπτικές, με σύγχρονα μέσα, και δηλαδή το πώς να φτιάξουμε ένα podcast ή ένα μικρό βίντεο επιστημονικό δίλεπτο, που πολύ πολύ γρήγορα περνάς πάρα πολλές πληροφορίες. Πέρα από αυτό όμως, είναι τρομερή και η συνεργασία με άλλους διδακτορικούς φοιτητές από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, και πώς όλοι μαζί μπορούμε να συνεργαστούμε και να επικοινωνήσει ο καθένας από την πλευρά του το επιστημονικό του αντικείμενο. Εγώ θα έλεγα ότι, έτσι για να απαντήσω στο ερώτημα της Σίλβιας ρητά, καλό θα ήταν, έτσι, και δεν το λέω έτσι για κατανάλωση, καλό θα ήταν τέτοιες δράσεις εντός των πανεπιστημίων, μαζικές δηλαδή δράσεις για προπτυχιακούς φοιτητές ή πολλούς μεταπτυχιακούς φοιτητές, να τους αναλαμβάνανε τα ίδια τα πανεπιστήμια και μάλιστα οι ίδιες οι βιβλιοθήκες τους. Δηλαδή, καλό είναι να εκπαιδεύσουμε έτσι σε μια μικρή κλίμακα μερικούς πράγματι, να το πω, ευαγγελιστές, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι θα προχωρήσουν αυτό, το ότι ξέρεις, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε έρευνα, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε την έρευνα, έτσι, στους καθαρά ερευνητές. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μεταλαμπαδέψουν και όλο αυτός ο κόσμος να εκπαιδευτεί μέσα στα πανεπιστήμια του. Και όχι μέσα από ένα απρόσωπο πανευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Έτσι, μπορεί σίγουρα δεν είναι θέσπα το αλίμονο. Όχι, σωστό. Εγώ θα έλεγα να είναι στα πλαίσια μαθήματος ακόμη, και να παίρνει και μονάδες, γιατί πλέον η αγορά εργασίας είναι και τόσο ανταγωνιστική. Νομίζω ότι ή έστω, αν όχι σε προπτυχιακό, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σίγουρα. Δίνουμε μονάδες, νομίζω δίνουμε 70 ECTS από αυτό, ναι, το course. Ναι. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση από τους συμμετέχοντες ή αλλιώς να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί μας είπατε ότι έχετε μετά κάποια άλλη δέσμευση. Ελή μου, βλέπεις εσύ... Εγώ έχω μία ερώτηση για την άλλη τη δράση, τα ψηφία, πολύ γρήγορα. Γιατί όντως συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που είπε η συνάδελφος, ότι και εμείς οι βιβλιοθηκονόμοι μπορούμε να μάθουμε κάπως έτσι γεωμετρία, ή μάλλον να θυμηθούμε τι μας είχαν διδάξει κάποια στιγμή.
έτσι με πιο ωραίο τρόπο, με Και πιο μάλιστα από το ψυχαγωγικό κινητό, ε. τρόπο. Ναι, Από από το το κινητό. κινητό. Αυτή η πρωτοβουλία, ας πούμε, και η εφαρμογή, το αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας, έχει επικοινωνηθεί σε κάποια σχολεία, ίσως πειραματικά σχολεία και άλλα Ναι. έτσι, δίκτυα. Ναι. Ναι. Είχαμε κάνει πέρσι μια παραμονές Πάσχα, δηλαδή μέσα στο Μάρτιο, Απρίλιο, μια μεγάλη μερίδα στο Βαρβάκιο. Και φέτος κάναμε μια άλλη μερίδα στον πύργο των βιβλίων στην Εθνική Βιβλιοθήκη, που καλέσαμε όλους τους μαθηματικούς της δευτεροβάθμιας από κάποιες περιφέρειες, την πρώτη Αθηνών, τη δεύτερη Αθηνών κλπ. Και αύριο, έτσι, κάποιοι συνάδελφοι, ο υπεύθυνος της ομάδας, δηλαδή, του project, να πω ότι, έτσι, όπως είδατε, ήταν η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ αυτή, του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας Καινοτομίας. Θα έχουμε μια δράση πάλι dissemination, να το πω έτσι, διάχυσης, στη Θεσσαλονίκη. Αύριο πάνε Θεσσαλονίκη και εκεί θα κάνουν μια παρουσίαση όλου του υλικού σε καθηγητές και φοιτητές, μαθηματικούς κλπ. Και όποιος άλλος θέλει να πάει, αλλά κυρίως σε καθηγητές της δευτεροβάθμιας στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ωραία, Έτσι ώστε πολύ να ωραία. ανέβουμε και στη Βόρεια Ελλάδα. Βέβαια, μην μας ξεχνάτε πάνω. Όχι, την Τέλεια, Βόρεια Ελλάδα, ευχαριστούμε. λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίλβια, είμαστε νομίζω έτοιμοι να Ναι, ολοκληρώσουμε. νομίζω μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Δεν βλέπω οποιαδήποτε άλλη ερώτηση. Μόνο ευχαριστίες Εγώ και από ευχαριστώ για εμάς. όλα. Ευχαριστώ έτσι και έτσι. Ήταν μεγάλη μου χαρά που μιλήσαμε με αυτά τα παιδιά, έτσι που με εσάς, με όλους και που είχα πολλά και πολύ καιρό έτσι να επικοινωνήσουμε. Όντως, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκατε τον χρόνο και να κάνουμε αυτήν την δράση. Ευχαριστούμε και όλους που ήταν μαζί μας, που παρακολούθησαν και το σημερινό webinar. Ραντεβού στο επόμενο και θα είμαστε σε επαφή για την παρουσίαση του κυρίου Παπαθεοδόρου και τη βιντεοσκόπηση φυσικά. Καλή συνέχεια σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας, καλή σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Καλή συνέχεια. Γεια σας.